Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι μια ακόμη εκπομπή διαδικτυακή των ανιχνεύσεων. Σήμερα ουσιαστικά είναι μια εκδήλωση των ανιχνεύσεων μέσω εκπομπής. Μια εκδήλωση σε συνεργασία των ανιχνεύσεων και του Think Tank της Δεξαμενής Σκέψης του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, ενός Think Tank του οποίου προεδρεύει ο κύριος Δημήτρης Λακασάς, Διευθύνων Σύμβουλος μιας πολύ σημαντικής εταιρείας ηλεκτρονικών που λέγεται Olympics, η οποία είναι μια δυναμική εταιρεία. Olympia Electronics. Olympia Electronics. Α, μάλιστα, Olympia Electronics. Με συγχωρείτε. Ο άλλος μας συνομιλητής είναι ο Δόκτωρ Νικόλαος Δημητριάδης, ο οποίος είναι νευροεπιστήμων και αυτή τη στιγμή μας μιλάει από το Βελιγράδι, όπου και βρίσκεται, προφανώς εκεί θα δραστηριοποιείται κιόλας. Και θα δούμε σήμερα το θέμα, αυτό που περιγράφεται και στον τίτλο, «Το μέλλον δεν έρχεται, το μέλλον είναι ήδη εδώ». Και πράγματι είναι ήδη εδώ. Χθες είδαμε σε αυτή την εκπομπή μια συνομιλία με τον κύριο Μανιτάκη και τον κύριο Μαρατζίδη, πώς μπορούμε, ψηλαφώντας αυτό το μέλλον, να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο που θα υποστηρίζει και το δικαίωμα του ανθρώπου σε αυτό το μέλλον να υπάρχει. Θα μου πείτε, είναι λίγο υπερβολή αυτό που λέω, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι υπερβολή μέσα στα επόμενα 50 χρόνια. Λοιπόν, να καλημερίσω τους προσκεκλημένους, να τους ευχαριστήσω που είναι σήμερα μαζί μας. Να συγχαρώ επίσης τον κύριο Λακασάδη, ότι αυτό το Think Tank που προεδρεύει έχει κάνει πολύ σημαντικές εκδηλώσεις και έχει μια διάθεση να το προχωρήσει ο κύριος Λακασάς, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι όποτε μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο θέλει να κάνει κάτι εκδηλώσεις να τις μεταδίδουμε μέσα από τις ανιχνεύσεις. Και να απευθυνθώ στον κύριο Λακασά καταρχάς, να μας δώσει ένα πλαίσιο όταν λέμε αυτό το μέλλον είναι εδώ, τι εννοούμε. Θα πω, επειδή τον γνωρίζω τον κύριο Λακασά καλά, πέρσι, όχι σε αυτό το Φλεβάρι, τον προηγούμενο Φλεβάρι, μου είχε χαρίσει ένα βιβλίο στα γενέθλιά μου, το Life 3, το οποίο είναι ένα εκπληκτικό βιβλίο. Νομίζω ότι ακόμα εγώ τουλάχιστον δεν έχω αφομοιώσει το περιεχόμενο του. Βέβαια, από ένα σημείο και πέρα ξεφεύγει εντελώς ο συγγραφέας, μέχρι ένα σημείο, μέχρι τα 100 χρόνια πάει καλά. Μετά από, όταν μιλάει, δηλαδή, πώς θα είναι ο κόσμος μετά από ένα εκατομμύριο χρόνια, εκεί πέρα πια το χάνεις, αλλά δεν έχει κανένα νόημα. Το θέμα όμως είναι η σύλληψη. Η λογική συνερμή που φτάνει μέχρι εκεί. Κύριε Λακασά, δώστε μας ένα πλαίσιο αυτού του μέλλοντος. Έρχεται, ορισμένες εκφάνσεις του είναι ήδη εδώ. Τι λέτε? Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν, να ευχαριστήσω για την διοργάνωση την οποία κάνουμε και να πω ότι οι ανιχνεύσεις κάνουν ένα πολύ σημαντικό έργο και πραγματικά με την προσωπική σου συμβολή, Παντελή, πραγματικά ενεργοποιείς εκείνα τα τμήματα του εγκεφάλου που έχει ανάγκη η κοινωνία να ακούσει και δυστυχώς από τα κανάλια παραμένουν πλήρως νεκρά. Επίσης, να καλωσορίσω και τον αγαπημένο μου φίλο και πρώην συμφοιτητή, τον Νίκο τον Δημητριάδη, ο οποίος τιμά την Ελλάδα όπου κι αν βρίσκεται, μεταφράζοντας τα βιβλία του όχι μόνο στην αγγλική γλώσσα και να διδάσκω στα βρετανικά πανεπιστήμια, αλλά στην Ιαπωνία και στην Κίνα, κάτι το οποίο μας κάνει περήφανους όλους ως Έλληνες και εμένα λίγο περισσότερο, επειδή υπήρξαμε συνδυτές και είμαστε αδελφικοί. Να πάμε στο θέμα μας όμως. Το μέλλον είναι εδώ. Εδώ και αρκετά χρόνια υπήρξε μία γραμμική ανάπτυξη των επιμέρους επιστημών που αποτελούν την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Θεωρώ όμως ότι με αυτή την παρένθεση που περνάει η ανθρωπότητα λόγω του COVID, αυτή η γραμμική ανάπτυξη θα μετατραπεί σε εκθετική. Όλες οι τεχνολογίες οι οποίες αποτελούν, και για να πω τις πιο βασικές, βασικά τι είναι η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, είναι η είσοδος της ρομποτικής στην ανθρώπινη ζωή. Δηλαδή, η είσοδος των μηχανών στην ίδια την ανθρωπότητα. Εδώ μιλάμε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ μεγάλο στίχη. Και επιμέρους τεχνολογίες τις οποίες συναποτελούν είναι η βιοτεχνολογία, είναι οι νευροεπιστήμες που μας παρουσιάζει εδώ από το Δημητριάδης,
είναι το, η εικονική πραγματικότητα, η επαυξημένη πραγματικότητα, οι νανοτεχνολογίες και μια σειρά από επιμέρους επιστήμες όπου θα δούμε πράγματα τα οποία τα βλέπαμε παλαιότερα να συμβαίνουν σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Αυτό λοιπόν που τονίζω είναι ότι σε αυτή εδώ την παρένθεση την οποία έχουμε να κάνουμε έρχεται και μας δίνεται η ευκαιρία να σκεφτούμε όντως θα πρέπει να πάμε εντελώς άκρητα με την είσοδο των μηχανών στη ζωή μας και να φτάσουμε σε σενάρια τα οποία μεταφέρει ο συγγραφέας του Life 3.0 στο βιβλίο που διαβάσατε, ή θα πρέπει να καθίσουμε και να κάνουμε μια σκέψη για σοφή διαχείριση της γνώσης, έτσι ώστε να προσμετρήσουμε σε αυτή την εξέλιξη όλα τα θετικά των προηγούμενων τριών επαναστάσεων και να εφαρμόσουμε μόνο τα θετικά, να απορρίψουμε τα αρνητικά, να αρπάξουμε τις ευκαιρίες και να αντιμετωπίσουμε τις απειλές. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση είναι μια ευλογία για την ανθρωπότητα, αρκεί ο άνθρωπος να την εκμεταλλευτεί σοφά. Αυτή είναι η άποψη. Ο κύριος Δημητριάδης τι λέει? Πρώτα απ' όλα, κύριε Δημητριάδη, θέλω να σας ευχαριστήσω και τους δύο που με καλέσατε στην παρέα σας σήμερα. Και τι παρέα είναι αυτή, εκπληκτική παρέα. Τι και κάνετε σας, εκεί? Εκεί σας παρακολουθώ καιρό και, θα σας πω και χαίρομαι πάρα πολύ που επιτέλους μιλάμε και μέσω της τεχνολογίας και φυσικά τον Δημήτρη το ξέρω πολύ καλά και έχει γίνει ένας από τους βασικούς, νομίζω, πυλώνες ανάπτυξης της σκέψης για την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση στην Ελλάδα και ίσως και εκτός της Ελλάδας, οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στην παρέα. Στο Βελιγράδι ζω. Στο Βελιγράδι ζω εδώ και νομίζω 13 χρόνια τώρα. Έχουμε κλείσει 13 χρόνια. Είναι η βάση μου στο Βελιγράδι, βάση της εταιρείας της εφαρμοσμένης νευροεπιστήμης που έχω ιδρύσει εδώ και μερικά χρόνια. Αλλά η εργασία μας και ας πούμε, οι εγκέφαλοι τους οποίους μετράμε δεν είναι μόνο στη Σερβία, είναι σε πάνω από 25 χώρες. Έχουμε κάνει έρευνες νευροεπιστήμης, εφαρμοσμένης νευροεπιστήμης σε θέματα marketing, διοίκηση ανθρωπίνων δυναμικών στην Ινδία, στη Μαλαισία, στη Μέση Ανατολή, στη Ρωσία, σε όλη την κεντρική και ανατολική Ευρώπη, στη Γαλλία, στην Ισπανία. Οπότε το Βελιγράδι είναι η βάση και είναι μια πολύ ωραία βάση, πρέπει να σας πω. Σαν πόλη έχει πολύ καλή ποιότητα ζωής και είναι και πολύ καλά τοποθετημένη στο κέντρο των Βαλκανίων, έτσι ώστε να μπορώ να ταξιδεύω, όχι τώρα με το κορονοϊό, αλλά συνήθως 2 και 3 φορές τη βδομάδα. Οπότε το Βελιγράδι είναι η βάση. Η εταιρεία είναι εδώ, αλλά η εργασία είναι σε πάρα πολλές χώρες ανά τον κόσμο. Τι εργασία ακριβώς κάνετε? Τι κάνετε ως δραστηριότητα με το αντικείμενο που διαχειρίζεστε? Μια που μιλάμε ότι το μέλλον είναι τώρα, και θα προσθέσω και αναφέρθηκε ο Δημήτρης και πολύ σωστά αναφέρθηκε στην νευροεπιστήμη. Η νευροεπιστήμη είναι μια καινούργια επιστήμη. Επίσημα αναφέρουμε το 1969 η δημιουργία της πρώτης ένωσης νευροεπιστημών στην Αμερική. Και η τεχνολογία τη βοήθησε επιτέλους να κοιτάξει μέσα στον εγκέφαλο και να δει τι συμβαίνει όταν παίρνουμε μια απόφαση ή πριν υιοθετήσουμε μια συμπεριφορά. Πέρα από την εφαρμογή της νευροεπιστήμης φυσικά σε θέματα υγείας και της φυσικής κατάστασης του ανθρώπου, της πνευματικής και φυσικής υγείας του ανθρώπου, πλέον η νευροεπιστήμη έχει ξεφύγει από αυτό το πεδίο και εφαρμόζεται σε πάρα πολλές δραστηριότητες φυσιολογικές, θα λέγαμε, της κοινωνικο-οικονομικής μας δραστηριότητας, όπως το marketing. Δηλαδή, με την νευροεπιστήμη μπορούμε να ρωτήσουμε τον εγκέφαλό σας, κύριε Σαββίδη, αν του αρέσει μια διαφήμιση, ένα προϊόν, μια τιμή, ένα βιντεάκι, η εκπομπή σας. Μπορούμε να ρωτήσουμε απευθείας τον εγκέφαλο και να δούμε σε επίπεδο μικροδευτερόντων, σε πάρα πολύ γρήγορο χρόνο, πόσο ο εγκέφαλος με τις δραστηριότητες του δέχεται, αποδέχεται ή απορρίπτει κάποια πράγματα που βλέπει. Και γιατί, γιατί ρωτάτε τον εγκέφαλο και δεν ρωτάτε εμένα, ας πούμε? Είναι εκπληκτική η ερώτησή σας. Ο εγκέφαλος παίρνει αποφάσεις μέχρι και 11 δευτερόλεπτα πριν εσείς συνειδητοποιήσετε ότι έχει να πάρετε οποιαδήποτε απόφαση. Δηλαδή, ο εγκέφαλος έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί, ακούστε, 10 δις bits. Bits είναι η μονάδα μέτρησης της πληροφορίας. Έτσι το χρησιμοποιούμε για τους υπολογιστές.
10 δισεκατομμύρια bits πληροφοριών το δευτερόλεπτο. Από τα 10 δις bits έχει υπολογιστεί ότι μόνο τα 50 με 100, πολύ μικρό ποσοστό, μπαίνει σε αυτό που λέτε εσείς, στη συνειδητότητά σας. Άρα υπάρχει ένας τεράστιος υπολογιστής, ο οποίος κάνει φοβερές, γρήγορα και πολύ σωστές τις περισσότερες φορές διεργασίες και υπολογισμούς, για να καταλάβει σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή με όλα αυτά που επιτίθενται τις αισθήσεις μας, να βγάλει τη σωστή απόφαση και να κάνει τη σωστή συμπεριφορά. Δυστυχώς, αυτό που είπατε εσείς, ο Νίκος, ο Παντελής, ο Δημήτρης, παίρνει πολύ μικρή πληροφόρηση σε σχέση με αυτή που παίρνει συνολικά ο εγκέφαλος και παίρνει και πολύ καθυστερημένα. Ξέρετε, όταν το μάτι σας λαμβάνει μια πληροφορία, μια εικόνα και τη μετατρέπει σε πληροφορία για να πάει στον εγκέφαλο, σε ηλεκτρικό ρέμα για να πάει στον εγκέφαλο, μέσα από το οπτικό νεύρο. Όταν λοιπόν πάει η πληροφορία από το μάτι σας πίσω στο μέρος του κεφάλου που αναλύει τις εικόνες, δεν εμφανίζεται απευθείας στο συνειδητό σας. Δεν είστε άμεσα πληροφορημένος του τι βλέπει το μάτι σας. Μένει για μερικά μικροδευτερόλεπτα σε αυτό το κομμάτι πίσω, αναλύεται, φιλτράρεται, κατηγοριοποιείται και κάποιο από αυτό, ό,τι αποφασίσει ο εγκέφαλος, θα σας το παρουσιάσει ως πραγματικότητα. Άρα ο εγκέφαλος είναι η μόνη οντότητα μέσα μας η οποία λαμβάνει πάρα πολύ πληροφόρηση, την αναλύει πάρα πολύ γρήγορα, παίρνει αποφάσεις πριν από μας για μας και κάποιο κομμάτι όλου αυτής της διεργασίας μας το παρουσιάζει ως πραγματικότητα. Άρα αν έχετε ακούσει, πολλοί ψυχολόγοι και νευροεπιστήμονες μιλάνε και έχουν και πολλές ομιλίες και σε TED online που λένε ότι ζούμε σε μια φαντασίωση, σε ένα illusion. Γιατί ζούμε σε ένα illusion, γιατί δεν έχουμε άμεση επαφή με την πραγματικότητα, γιατί πλέον έχουμε βρει και έχουμε μετρήσει, έχουμε μετρηθεί σε επίπεδο μικροδευτερολέπτου. Όλη η διαδικασία από τη στιγμή που το μάτι μας παίρνει την πληροφορία από το περιβάλλον, το μάτι λέω γιατί είμαστε κυρίως όντα της όρασης φυσικά και οι άλλες αισθήσεις μας, και όλος αυτός ο δρόμος, όλη αυτή η διαδρομή που κάνει για να φτάσει στον εγκέφαλο, να επεξεργαστεί, να αποφασίσει ο εγκέφαλος είναι κάτι επίγον, πρέπει να κάνω κάτι γρήγορα και πόσο από αυτό θα εμφανίσω στο μυαλό, στην εικόνα της συνειδητότητας του κάθε άνθρωπου. Γι' αυτό λοιπόν η νευροεπιστήμη έρχεται και λέει, αν δεν ρωτήσω τον εγκέφαλο, χάνω ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από τι πραγματικά δημιουργεί τη συμπεριφορά ενός ανθρώπου. Το συνειδητό δεν την ελέγχει τη συμπεριφορά τόσο πολύ όσο πιστεύαμε πριν. Υπάρχει διάκριση του συνειδητού από τον εγκέφαλο? Ναι, το συνειδητό είναι μια υποεργασία του εγκεφάλου. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο έτσι που σας άκουγα. Μπορεί ο εγκέφαλος να σας πει άλλα πράγματα από αυτά που θα σας έλεγα εγώ αν με ρωτούσατε? Οι ερωτήσεις σας είναι από τις καλύτερες που έχω δεχτεί και θα σας πω γιατί. Με την εταιρεία μου κάνουμε πολλές έρευνες όσον αφορά στο marketing. Δηλαδή, πάμε, ας πούμε, έχουμε ένα και στην Ελλάδα συμβόλαια με σούπερ μάρκετ, με μεγάλες εταιρείες και brands. Έρχεται μια εταιρεία, ας πούμε, και λέει μια τράπεζα. Και λέει, θέλω να μελετήσω την εμπειρία του επισκέπτη σε ένα από τα καταστήματά μου. Ή την εμπειρία ενός πελάτη της τράπεζάς μου μέσα από την εφαρμογή που έχει στο τηλέφωνο για να πληρώνει τα. Του αρέσει ή δεν του αρέσει. Μπορούμε να δούμε τι λέει το εγκέφαλος. Άρα εμείς βάζουμε τα μηχανήματα, έχουμε μεθοδολογίες που είναι παγκοσμίως αποδεδειγμένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες και χρησιμοποιούμε τις μεθόδους μας για να πούμε τι λέει ο εγκέφαλος σε κάθε φάση αυτής της εμπειρίας. Όμως, στο τέλος της όλου αυτού του τεστ, τους ρωτάμε κιόλας. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε παλιότερες εφαρμογές της έρευνας που είναι ερωτηματολόγιο, συνέντευξη, αυτό που λέμε focus group κτλ. Να δούμε τι λέει σε συνειδητό και να το συγκρίνουμε με το ασυνείδητο ή προσυνείδητο κομμάτι. Ξέρετε πόσο συμφωνεί ο εγκέφαλός σας με το τι λέτε εσείς? Τη δικιά μας εμπειρία, 20% στην καλύτερη περίπτωση. Δηλαδή θα βγείτε από την τράπεζα και θα πείτε καταπληκτική εμπειρία. Πω πόσο μ' άρεσε. Ναι, τώρα που το ρωτάτε, μ' άρεσε πάρα πολύ. Ενώ ό,τι έχουμε μετρήσει με τον εγκέφαλο είναι ή σταθερό ή μείον. Και εδώ έρχεται το μεγάλο φιλοσοφικό ερώτημα. Ποιο να εμπιστευτώ? Να εμπιστευτώ αυτό που κάποιος μου είπε συνειδητά μέσω των λέξεων και της αναλυτικής του ικανότητας ή να εμπιστευτώ αυτό που μέτρησα από τον εγκέφαλο σε όλη τη διάρκεια που ζούσε αυτή την εμπειρία? Γιατί ξέρετε, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα, πολλά προβλήματα. Το ένα είναι, όταν σας ρωτάω, έχει ήδη περάσει η εμπειρία.
Δηλαδή, έχετε ζήσει ήδη μια εμπειρία, πήγατε διακοπές κάπου, ξέρω, σε ένα ελληνικό νησί, στην Καλκιδική, γυρνάτε πίσω και σας έχω ένα ωραίο ερωτηματολόγιο. Προσέξτε σε τι παγίδα πέφτουμε. Θεωρώ ότι η μνήμη σας ή η ικανότητα του συνειδητού κομματιού του εγκεφάλου σας είναι ικανή να σας αντιπροσωπεύσει και να εκμιεύσει όλα αυτά που έγιναν σωστά, λεπτομεριακά και με ακριβή τρόπο και να περιγράψει τι έγινε real time κατά τη διάρκεια που πραγματικά βιώνατε την εμπειρία. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος που κάναμε σαν κοινωνία, σαν επιστήμη, σαν πολίτες πριν την ευρωεπιστήμη. Αν και πρέπει να σας πω ότι και από την αρχαία Ελλάδα υπήρχαν οι φιλόσοφοι και νεότεροι φιλόσοφοι, έτσι και τον 18ο, 19ο αιώνα, που βγαίναν και λέγανε ότι κοιτάξτε, το συνειδητό, αυτό που εμφανίζεται στο συνειδητό δεν είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει. Υπάρχει ένα μπέρδεμα των πραγμάτων που δεν έχει την καθαρή εικόνα της πραγματικότητας και δεν πρέπει μόνο να ρωτάμε. Είναι μία άποψη αυτή που μπορεί να μην είναι και αυτή που μας αντιπροσωπεύει. Δηλαδή υπήρχαν τέτοιες φωνές από την αρχαιότητα και από την Ελλάδα. Απλά τώρα έχουμε τα εργαλεία να τη μετρήσουμε. Τώρα να δώσω λίγο το λόγο στον κύριο Λακασά για να συμμετέχει στη συζήτηση πάνω σε αυτά που είπατε, γιατί έχω να σας ρωτήσω στη συνέχεια και άλλα πράγματα. Κύριε Λακασά. Εγώ θέλω να πω το εξής και να συμπληρώσω πάνω σε αυτό που είπε ο Νίκος. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα από το μύθο του σπηλαίου του Πλάτωνα νομίζω ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή ο Πλάτωνας αυτό όχι μόνο το υπενόησε, αλλά νομίζω το είπε και ευθέως. Χωρίς να έχει τα εργαλεία που έχουν οι σημερινοί νευροεπιστήμονες. Από εκεί και πέρα, μιας και μιλάμε για το μέλλον, καταλαβαίνουμε πόσο καταπληκτικά είναι αυτά τα εργαλεία και πόσο ανοίγουν νέους δρόμους στην ανθρώπινη σκέψη και στην ανθρώπινη καθημερινότητα. Θα δούμε πράγματα τα οποία δεν θα τα πιστεύουμε. Άρα θα αναιρέσουμε και πολλές από τις πεποιθήσεις τις οποίες γνωρίζαμε. Όλες αυτές οι επιστήμες θα έρθουν και de facto θα αλλάξουν πράγματα τα οποία εμείς δεν τολμούσαμε να τα αλλάξουν. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Υπάρχει το λεγόμενο άρθρο 16 στην Ελλάδα σήμερα, το οποίο απαγορεύει εκ του συντάγματος την δημιουργία των ειδικών πανεπιστημίων. Όλοι μας, με τα εργαλεία που μας προσφέρει πλέον η τεχνολογία, έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε ειδικά κόρσες ή ειδικά μεταπτυχιακά προγράμματα ή προπτυχιακά προγράμματα από το Cambridge, από το Yale, από την Oxford, από το MIT και να τα παρακολουθήσουμε στην Ελλάδα. Η ίδια η τεχνολογία, λοιπόν, είναι αυτή η οποία έρχεται και καταργεί αγγυλώσεις της κοινωνίας και μας ανοίγει αυτούς τους νέους δρόμους. Να φέρω ένα άλλο παράδειγμα που έχει εφαρμογή και είναι ευρωεπιστήμη και αυτό αφορά την αυτοκινητοβιομηχανία. Έχει δρομολογηθεί ήδη η τάση να πάμε στα driverless αυτοκίνητα αλλά και στα mindless αυτοκίνητα. Προσέξτε, δεν θα μπορούμε μόνο ένα αυτοκίνητο να οδηγεί μόνο του, όπου κατά την άποψή μου είναι πολύ ασφαλέστερο ένα αυτοκίνητο να οδηγεί μόνο του με τις τεχνολογίες που υπάρχουν και θα υπάρξουν από έναν οδηγό ο οποίος είναι αφηρημένος, ένας οδηγός ο οποίος είναι πιωμένος, ένας οδηγός ο οποίος δεν είναι σε καλή κατάσταση, ένας οδηγός που μπορεί να πάθει μια καρδιακή προσβολή, ενώ ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει έναν αλγόριθμο δεν μπορεί να έχει αλγορίθμους ικανά προετοιμασμένους από ανθρώπους, δεν μπορεί να κάνει τα λάθη που κάνει ο άνθρωπος. Όμως θα πάμε και πηγαίνουμε με τη βοήθεια των ευρωεπιστημών και σε mindless οδήγηση ή σε mindless επικοινωνία με τις μηχανές. Τι εννοούμε mindless? Ήδη οι ευρωεπιστήμες σε συνδυασμό με την υψηλή τεχνολογία έχουν δώσει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να σκέφτεται να απαντήσει το έντα στον υπολογιστή και αντί να το πατήσει με το δάχτυλο, να πατιέται μόνο του. Αυτό, εάν θα το δείτε να αναπτύσσετε, θα δούμε ότι πάμε σε έναν κώδικα επικοινωνίας
ανθρώπου με μηχανής που μας φέρνει εντελώς σε ένα νέο επίπεδο και ουσιαστικά μιλάμε για ένα νέο τύπο ανθρώπου και για μια νέα φάση της ανθρωπότητας, την οποία θα τη ζήσουμε εμείς στο ξεκίνημά της, πολύ περισσότερο όμως θα τη ζήσουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Διότι εμείς είμαστε αυτό που ονομάζεται ψηφιακοί ηθαγενείς, ψηφιακοί μετανάστες. Εμείς δεν γεννηθήκαμε στην εποχή της τεχνολογίας. Τα παιδιά μας γεννήθηκαν. Τα παιδιά μας γεννήθηκαν με ένα κινητό στο χέρι. Εμείς ήρθαμε μετανάστες σε αυτή την εποχή. Ήρθαμε μετανάστες, αλλά τη δημιουργήσαμε. Στο νέο κόσμο. Σαφώς τη δημιουργήσαμε, αλλά έχουμε μνήμες οι οποίες μας κρατάνε ζωντανούς με την προηγούμενη φάση της ανθρωπότητας. Θυμίζω ότι οι μπαμπάδες και οι παππούδες μας, κάποιοι από τους μπαμπάδες και από τους παππούδες μας, ήταν στους πολέμους και δεν είχαν παπούτσια να φορέσουν στη δεκαετία του 40 και του 50. Αυτά τα πράγματα για τα παιδιά μας είναι εντελώς κενά. Εμένα οι κόρες μου με ρωτάνε, μπαμπά, εσύ όταν ήσουν στην ηλικία μου, ποιο ήταν το αγαπημένο σου site, έμπαινε στο YouTube. Και δυσκολεύομαι πολύ να τις εξηγήσω ότι όχι μόνο δεν υπήρχε YouTube, αλλά δεν υπήρχε και ίντερνετ όταν ήμουνα 5, 6, 7 χρόνων. Μάλιστα. Πριν πάμε να ρωτήσουμε τον κύριο Δημητριάδη πού αυτά που λέει μπορούν να τα αξιοποιήσουν, να τα αξιοποιήσει η αγορά, οι επιχειρηματίες, διότι έχουμε και ένα ακροατήριο σήμερα από τον ΣΕΒΕ, φαντάζομαι. Ήθελα να σας ρωτήσω, από ό,τι κατάλαβα μέχρι τώρα, μας λέτε λίγο πολύ ότι αυτό που εισπράττει ο νους και επεξεργάζεται μπορεί ή είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που αποκτούμε εμείς ως συνείδηση και αντίδραση. Αυτό τώρα εσείς το κάνετε για να ενημερώσετε προφανώς αυτόν που θα ήθελε να ενημερωθεί και σας δίνει αυτή την δουλειά. Πώς αντιδράει ο νους? Η πρώτη μου ερώτηση είναι το υποκείμενο. Εκείνο που θα κάνει είναι το αποτέλεσμα που του δίνει ο νους του ή το αποτέλεσμα που διαμορφώνει ως συνείδηση. Αν δηλαδή κάποιος σας πει, ξέρω εγώ, για ένα προϊόν, να δείτε πώς αντιδρούν οι άνθρωποι σε αυτό το προϊόν. Η αντίδραση του ανθρώπου στην αγορά του ενδεχομένως είναι αυτό που θα σας υποδείξει ο νους ή αυτό που θα σας υποδείξει η μεταγενέστερη διαμόρφωση της συνείδησης. Το ένα είναι αυτό και μετά θα περάσω στο θέμα του ελέγχου του νου. Γιατί, όπως είπε προηγουμένως και ο κύριος Λακασάς, πρέπει να δούμε, καλό είναι αυτό, καλές είναι οι νέες τεχνολογίες, αλλά να δούμε το περιβάλλον στο οποίο θα διαμορφωθούν και να μην γίνουμε δούλοι αυτών των τεχνολογιών. Αυτό το βιβλίο για το οποίο μιλάμε, το Life3, έχει και κάτι σενάρια όπου οι μηχανές θα κυριαρχήσουν επί του ανθρώπου και θα του υπαγορεύουν και τι θα κάνει. Δηλαδή, ο άνθρωπος θα γίνει δούλος τους. Δούλος τους όχι με την έννοια έτσι να γίναμε δούλοι των μηχανών που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Στην πράξη θα γίνει δούλος τους. Για να σας ακούσουμε τι λέτε σε αυτά. Πρώτα απ' όλα, στην πολύ ωραία ερώτησή σας, θα κάνω μια πολύ ροκ απάντηση. Και θα κάνω ροκ απάντηση γιατί βλέπω ότι η γενιά του Δημήτρη και τη δικιά μου είναι πολύ ροκ γενιά. Βλέπω ο Δημήτρης έχει Marshall ακουστικά. Είναι αλήθεια, Δημήτρη? Μπράβο. Marshall τα ακουστικά σου, τα πρόσεξα. Είναι Marshall. Είδες, και εγώ έχω το καφέ μου σε ACDC. Οπότε είμαστε μία ροκ γενιά. Οι καινούργιες γενιές είναι λίγο πιο πολύ ηλεκτρονικής μουσικής, αλλά είμαστε μία ροκ γενιά. Επίσης, θέλω να επισημάνω ότι το ίδιο βιβλίο έκανε δώρο και σε μένα ο Δημήτρης. Άρα, μάλλον ο Δημήτρης ευθύνεται για τις περισσότερες πωλήσεις του βιβλίου στην Ελλάδα. Που είναι καλό, δεν είναι κακό. Να βγουν και άλλες χιλιάδες, Δημήτρη, να τις πάρεις και να τις. Να το πούμε στον εκδότη εκεί, να του στείλει ένα ευχαριστήριο. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πολύ ενδιαφέρον και σε ευχαριστώ, Δημήτρη, που το έκανες δώρο και σε μένα. Λοιπόν, κοιτάξτε, έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες που συγκρίνουν την αποτελεσματικότητα διαφορετικών μεθόδων πρόβλεψης συμπεριφοράς. Και θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχουν τρεις βασικές μέθοδοι. Πάντε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο σας. Γιατί ωραία. Θα φωνάξω λίγο παραπάνω. Λοιπόν, υπάρχουν τρεις βασικές μεθόδοι για να, μέσα από την επιστήμη για να μπορέσουμε να προβλέψουμε συμπεριφορά ανθρώπου. Η μία ήταν η συμπεριφορική. Θα έχετε ακούσει για τα σκυλιά του Παυλόφ και για τον Σκίνερ και όλα αυτά. Λοιπόν, τι λέγανε? Λέγανε, δεν με νοιάζει τι γίνεται στον εγκέφαλο, δεν μπορώ να ξέρω, δεν έχω τα εργαλεία. Αλλά δεν με νοιάζει κιόλας στο μυαλό σου τι γίνεται, είναι άσχετο. Ο άνθρωπος είναι ένα έρμεο όν του περιβάλλοντος, άρα το μόνο που με νοιάζει είναι να δω τι μπαίνει μέσα, να παρατηρήσω δηλαδή το ερέθισμα, να δω το αποτέλεσμα,
αν αλλάξω λίγο το ερέτημα να δω πώς αλλάζει το αποτέλεσμα, να κάνω μια στατιστική συσχέτιση, αυτό ήταν. Δεν με νοιάζει. Δηλαδή, έτσι κάνα τα πειράματά τους με τους αρουραίους και με τα περιστέρια κτλ. Και ο άνθρωπος είναι έρμεο του input και του out. Και θα δείτε ότι πολλές από τις αναλύσεις που ανέφερε ο Δημήτρης, predictive analytics, big data analytics, είναι βασικά μια αναγέννηση του συμπεριφερικού μοντέλου. Δηλαδή, όταν οι εταιρείες θα δείχνουν μια ιστοσελίδα και μετράνε τι πατάτε σε σχέση με το τι είδατε, στην ουσία είναι καινούργιοι συμπεριφοριστές. Βλέπουν το input, την εισαγωγή του ερεθίσματος, τι βλέπετε, το συνδυάζουν με το output και λένε, α, 75% πάτησαν περισσότεροι εκεί, άρα αυτό πρέπει να κάνουν. Λοιπόν, οι συμπεριφοριστές ήταν, όπως είπαμε, 40, 50, 60 και τώρα ζουν σε μια καινούργια μεγάλη αναγέννηση λόγω του τι γίνεται online. Η δεύτερη σχολή ήταν της γνωστικής ή γνωσιακής, όπως τη λέμε στην Ελλάδα, ψυχολογίας, η οποία είπε, όχι, τι γίνεται στο μυαλό σας, δηλαδή τι σκέφτεται ο Παντελής, τι αισθάνεται ο Δημήτρης, όλη αυτή η πληροφορία που αναλύεται έχει ουσία. Και ο Παντελής, ο Δημήτρης και ο Νίκος, αυτή η υποκειμενική πραγματικότητα που βιώνουν μέσα τους, τα αισθήματά τους, αν αισθάνονται φόβο ή αν αισθάνονται χαρά, τα πλάνα που έχουν για το μέλλον, οι ιδέες που έχουν, μετράνε. Άρα δεν μπορώ να προβλέψω τι θα κάνει ο Νίκος αν δεν το ρωτήσω. Μου λείπει ένα μεγάλο κομμάτι. Αυτό ήταν το cognitive psychology από το 70 και μετά. Η τελευταία, η πιο καινούργια μέθοδος είναι η νευροεπιστήμιο, που λέει ναι input και output, ναι τι λέει ο Νίκος και ο Δημήτρης και ο Παντελής, αλλά να δω και ακριβώς εκείνες όλες τις στιγμές τι συμβαίνει μέσα στον εγκέφαλο. Λοιπόν, έχουν γίνει έρευνες που συγκρίνουν την αποτελεσματικότητα αυτών των τριών μεθόδων. Ξέρετε ποια τις τρεις έχει τα λιγότερα αποτελέσματα? Δηλαδή, ποια από τις τρεις μεθόδους, δηλαδή να σας παρατηρήσω, αυτό σημαίνει συμπεριφορική έρευνα, είναι να σας ρίξω μερικά ερεθίσματα και να δω τι κάνετε. Θα κάνετε αυτό ή εκεί. Άρα, η πρώτη είναι η παρατήρηση ή η ψηφιακή πραγματικότητα. Το δεύτερο είναι να σας ρωτήσω. Και το τρίτο είναι να μελετήσω τις χημικές και ηλεκτρικές αλλαγές στο κεφάλι σας ενώ ζείτε κάτι. Από αυτές τις τρεις τις μεθόδους, λοιπόν, η μέθοδος η οποία συνήθως πετυχαίνει το λιγότερο, δηλαδή όταν την εφαρμόζουμε και μετά βλέπουμε τι έγινε στην πραγματικότητα, είναι αυτή που σας ρωτάω εσάς προσωπικά. Η μέθοδος. Καταλαβαίνω, πολλοί κόσμοι θα πει τι λέει τώρα αυτός ο άνθρωπος. Έτσι ζούμε τη ζωή μας. Έτσι μάθαμε, έτσι μας μάθαμε, ζούμε τη ζωή μας. Ότι τι συμβαίνει μέσα στο μυαλό μου, αυτά που σκέφτομαι, αυτά που λέω, αυτά που θέλω να δείξω. Αυτός είμαι. Και είναι ακριβώς το αντίθετο. Αυτά που λέμε αντιπροσωπεύουν τη συμπεριφορά μας και το πραγματικό είναι των αναλύσεων του κεφάλου μας λιγότερο από τις άλλες δύο μεθόδους. Και στο marketing και σε άλλου είδους έρευνες. Άρα, ζούμε σε μια επανάσταση που συμβαδίζει με την επανάσταση που συζητάει τόσο διεξοδικά ο Δημήτρης. Την επανάσταση της ανασυγκρότησης και της επαναδιατύπωσης της ερώτησης τι μας κάνει ανθρώπους. Πραγματικά, η συνειδητή σας απάντηση σε μια ερώτηση είναι η απάντηση που πρέπει να λάβω υπόψη μου το πιο λίγο. Δεν εννοώ να την πετάξω τα σκουπίδια, δεν εννοώ να την ξεχάσω, δεν εννοώ... Υπάρχουν και τέτοια ακραίοι στην επιστήμη, λένε δεν μας νοιάζει καθόλου. Καινούργιοι συμπεριφοριστές, όπως έλεγαν τότε. Δεν λέμε αυτό, αλλά λέμε και υπάρχει ένα φοβερό debate στην επιστήμη. Αυτή τη στιγμή το πιο δυνατό και το πιο συναρπαστικό debate στην επιστήμη είναι, αφού αποδείξαμε ότι η συνειδητότητα δεν είναι το κέντρο της λήψης αποφάσεων. Η συνειδητότητα δεν είναι εκεί που παίζεται το παιχνίδι για το πώς συμπεριφερόμαστε και τι αποφασίζουμε να κάνουμε ως άνθρωποι. Όλο αυτό γίνεται περισσότερο σε επίπεδο ασυνείδητο. Δεν θέλω να πω υποσυνείδητο, είναι κακή λέξη το υποσυνείδητο. Δηλώνει υπό του κάτι, ενώ η συνείδηση είναι κομματάκι του εγκεφάλου. Θα πούμε ασυνείδητο ή προσυνείδητο. Ωραία. Εφόσον λοιπόν η συνείδηση, το συνειδητό κομμάτι του εγκεφάλου τελικά αποδεικνύεται ότι δεν είναι εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις, παίρνονται σε άλλο κομμάτι, τότε γιατί τη χρειαζόμαστε? Γιατί εξελικτικά η φύση μας πρίκησε με αυτή την υποκειμενική, φαινομενική υπόσταση που έχουμε καθημερινά για τη ζωή μας? Σε τι συμβάλλει, ποια είναι η ουσία της και ποια είναι η χρηστική της η χρηστική της ικανότητα. Τι συνεισφέρει για να την έχουμε? Αυτό είναι το μεγαλύτερο debate. Ξέρω ότι ακούγεται πάρα πολύ ξένο σε πολύ κόσμο. Ξέρω ότι ακούγεται εναντίον του τι έχουμε μάθει και πώς
εμείς οι ίδιοι αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας, αλλά η επιστήμη, όπως και ο Δημήτρης μιλάει πολύ για την τεχνολογία και έχει απόλυτο δίκιο, και η επιστήμη έχει παραχωρήσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι και πλέον το μεγαλύτερο debate είναι αυτό. Έχει ουσία η συνειδητότητα, γιατί υπάρχουν και πολλοί επιστήμονες που δεν έχει. Είναι ένα επιφαινόμενο. Επιφαινόμενο. Όχι φαινόμενο, επιφαινόμενο. Επιφαινόμενο είναι ένα φαινόμενο που δεν έχει καμία αξία. Είναι κάτι σαν side effect. Έτυχε και συμβαίνει, αλλά δεν παίζει κάποιο ρόλο. Υπάρχουν πολλοί έγκριτοι και νευροεπιστήμονες και ψυχολόγοι και φιλόσοφοι, μοντέρνοι φιλόσοφοι, οι οποίοι λένε ότι μάλλον αυτό που φαίνεται είναι ότι το συνειδητό κομμάτι του εαυτού μας, ιδίως η μετασυνείδηση, δηλαδή όχι ότι έχω awareness, είμαι aware, έχω μία αίσθηση του τι συμβαίνει, αλλά το ότι σκέφτομαι το τι σκέφτομαι, το λέγεται μετασύνδεση, όχι απλή συνείδηση του ότι κάτι λαμβάνει και αντιδράω, αλλά το ότι και το βράδυ κάθομαι και το αναπολώ και λέω πω πω γιατί έγινε, αυτό λέγεται μετασύνδεση. Το γιατί έχουμε αυτή τη μετασυνείδηση, homo sapiens sapiens, αυτός που σκέφτεται ότι σκέφτεται, είναι μοναδικό στον άνθρωπο αυτή η μετασυνείδηση. Και υπάρχουν πολλοί που λένε ότι δεν έχει καμία ουσία στην ουσία. Είναι ένα παιχνίδι της φύσης που δεν έχουμε αποδεικνύεται ότι δεν έχει καμία. Άρα η επανάσταση που μιλάει ο Δημήτρης είναι ακόμα πιο σημαντική, γιατί εδώ έχουμε μια φοβερή, φοβερή, ριζοσπαστική καινούρια εικόνα του ποιοι είμαστε σαν άνθρωποι. Και αυτό λοιπόν τα μηχανήματα και οι κίνδυνοι που είναι και στο βιβλίο που μας έδωσε ο Δημήτρης και που μίλησε σήμερα, πολύ σημαντικό. Γιατί αν δεν καταλάβουμε τι μας κάνει ανθρώπους, πώς θα δημιουργήσουμε μια σωστή σχέση με τα μηχανήματα. Αν χρησιμοποιούμε μια λάθος εικόνα του τι μας κάνει ανθρώπους, οι αποφάσεις και οι δρόμοι που θα ακολουθήσουμε για να έχουμε αυτή την αλληλοσυσχέτιση με την τεχνολογία θα είναι αλάθος. Ξέρετε, η απορία μου τώρα είναι, εάν δεν είναι συνείδηση αυτό που συντελείται στη σκέψη, τι πράγμα, τι είναι η συνείδηση δηλαδή, υπάρχει? Ναι, όχι, υπάρχει. Για να πράγμα είναι η σκέψη. Άντε, δεν είναι η σκέψη. Δεν είναι αυτό που συντελείται στον εγκέφαλο. Είναι η σκέψη. Είναι η σκέψη. Αυτό που εσείς δεν είναι η ψυχή. Μπράβο. Αυτό που εσείς έχετε σαν προσωπική, υποκειμενική, καθημερινή εμπειρία των σκέψεων. Βοηθήστε μας λίγο να ακούμε καλύτερα. Μπράβο. Κάτι κάντε. Μπράβο. Λοιπόν, η καθημερινή εμπειρία που έχετε, η υποκειμενική εμπειρία που έχετε καθημερινά για το τι αισθάνεστε, τι σκέφτεστε και το τι θέλετε να κάνετε, think, feel, do, τα λέω αυτά η ψυχολογία, το ότι έχετε άμεση επίγνωση αυτών των πραγμάτων, αυτό το ονομάζουμε συνειδητό και το ονομάζουμε το μυαλό, mind, έτσι, που είναι για ένα μεγάλο κομμάτι των επιστημών μια φυσική διεργασία του εγκεφάλου. Δηλαδή, η σκέψη σας δεν είναι τίποτα άλλο από κάποιες φυσικές διεργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί λίγα μικροδευτερόλεπτα πριν στον εγκέφαλό σας, ηλεκτρικές και χημικές, βιοχημικές, οι οποίες εμφανίζουν αυτή τη σκέψη. Γιατί συνήθως και στους φοιτητές μου ρωτάω, για πέστε μου μια σκέψη που έχετε τώρα. Και λέει ένας φοιτητής, α, τι είναι αυτά που μας λες Νίκο, εγώ σκέφτομαι πώς θα πάω στη Χαλκιδική να κάνω μπάνιο. Η ερώτηση είναι, από πού ήρθε αυτή η σκέψη, ποιος τη δημιούργησε, και εκεί ξαφνικά όλοι κάθονται πίσω και λένε, όπα, τι σημαίνει από πού τη δημιούργησε, εγώ τη δημιούργησα, εγώ τη σκέφτηκα, λέω λάθος. Εσύ την διάβασες, αλλά πώς δημιουργήθηκε, ποια ήταν η φυσική, μαθηματική, βιολογική, χημική διεργασία, η οποία έκανε αυτή τη σκέψη και στην εμφάνισε στο συνειδητό κομμάτι για να τη διαβάσεις και να την πεις έξω. Και είπε, και όλοι λένε, δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται ότι εγώ τη δημιουργώ. Λοιπόν, η ψυχολογία εδώ και πολλά χρόνια έχει ανακαλύψει τον τρόπο με τον οποίο οι σκέψεις δημιουργούνται και εμφανίζονται στο συνειδητό κομμάτι. Όταν λοιπόν σκέφτεστε σε νούμερα, όταν λοιπόν σκέφτεστε σε χρώματα, έχει βρεθεί ότι ο εγκέφαλος έχει ήδη αποφασίσει το νούμερο, έχει ήδη αποφασίσει το χρώμα, 2-3 δευτερόλεπτα πριν εσείς πείτε, το σκέφτηκα, μου αρέσει το κόκκινο. Ή ναι, το νούμερο είναι 157,15. Άρα λοιπόν υπάρχουν εδώ δύο σχολές σκέψης. Η μία είναι η υλιστική. Και έρχεται και από το debate της αρχαίας Ελλάδας. Η υλιστική λέει ότι είμαστε, το συνειδητό, το ασυνείδητο, οι συμπεριφορές μας, οι αντιδράσεις μας στο περιβάλλον, τώρα με τον ιό, οι φόβοι μας, οι καινούργιες ρουτίνες μας. Όλα αυτά είναι φυσικές διεργασίες, οι οποίες πάνε κάτω σε επίπεδο του ατόμου και πιο χαμηλά και οι οποίες μπορούν με τα σωστά μαθηματικά μοντέλα και αν είχαμε όλες τις πληροφορίες να προληφθούν, να αναλυθούν
και να προωθούν. Όλα είναι μέρος του σύμπαντος στο οποίο ζούμε. Και η σκέψη δεν είναι τίποτα άλλο από μια παραγωγική διαδικασία του υλικού που έχει ο εγκεφαλός μας, του αίματος και των νευρώνων, τίποτα άλλο. Η άλλη άποψη είναι όχι. Η σκέψη είναι από μόνη της. Η σκέψη δημιουργεί τον κόσμο. Η σκέψη είναι αυτόνομη. Είναι σαν να λέμε αυτό που λέγανε και το έκανε ο Descartes αυτό, ο René Descartes, που έβγαλε αυτόν τον dualism, αυτή τη δυτή συζήτηση. Ο διεισμός, είναι γνωστή τάση. Ο διεισμός, μπράβο. Του mind. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει ρίζες αναφορές και στους αρχαίους Ελληνικούς φιλοσόφους. 100%. Ο πλατωνικός ιδεαλισμός που συζητούσε. Αλλά υπήρχε ο Δημόκριτος ή ο Επίκουρος, είμαι πολύ μεγάλος φαν του Επίκουρου, οι οποίοι λέγαν, ήταν πιο πολύ εναντίον του διεισμού. Ο Επίκουρος έλεγε ότι και η ψυχή είναι υλική. Δηλαδή είναι στο σώμα ως άτομα τα οποία υπάρχουν μέσα και όταν πεθάνουν θα πεθάνουν και αυτό. Δηλαδή η ανθρώπινη σκέψη έχει αυτούς τους δύο πόλους και ξέρετε τι είναι εκπληκτικό. Τους βρήκαμε στον εγκέφαλο. Βρήκαμε στον εγκέφαλο ποιο κομμάτι αγαπάει τον ιδεαλισμό, θεωρεί ότι η φύση και το σώμα και όλα αυτά είναι χαμηλού επίπεδου και δεν του αρέσει κιόλας και προτιμάει την μοντελοποίηση της πραγματικότητας και αυτά τα πιο αφηρημένη σκέψη και του αρέσει να χάνεται μέσα στη δαλώδη σκέψη και θεωρεί την πραγματικότητα υποδιέστερη και βρήκαμε το κομμάτι του κεφάλου που είναι φυθισμένο στην πραγματικότητα, του αρέσει η φύση, του αρέσει η απροβλεψιμότητα, η πολυπλοκότητα της φύσης, δεν τη φοβάται, ενώ το άλλο κομμάτι φοβάται πάρα πολύ το ότι η φύση συνεχώς αλλάζει τα πάντα αρή και ότι δεν μπορεί να τα κοντρολάρει όλα αυτά και θέλει έτσι λοιπόν να αποτραφεί και να δημιουργήσει έναν κόσμο 100% προβλέψιμο. Βρέθηκε στον εγκέφαλο και υπάρχει μάλιστα ένας πολύ καλός ψυχολόγος, ψυχίατρος από την Μεγάλη Βρετανία, ανέλησε όλη την ανθρώπινη ιστορία με βάση αυτούς τους δύο πόρους του εγκέφαλου. Είναι εκπληκτικό. Άρα λοιπόν έχουμε δύο ημισφαίρες στον εγκέφαλο, το αριστερό και το δεξί. Έχει λοιπόν βρεθεί και επιβεβαιώνεται καθημερινά ότι ενώ το 1970, όταν λέγαμε αριστερός, δεξής εγκέφαλος και όλα αυτά που λέμε μαθηματικά και συναισθήματα δεν ισχύουν, δεν ισχύει ότι το ένα κομμάτι έχει μαθηματικά μόνο ή το ένα κομμάτι έχει γλώσσα και το άλλο έχει μόνο τα συναισθήματα. Δεν ισχύει αυτό. Συναισθήματα είναι και στα δύο. Όμως η καινούργια άποψη των ημισφαιρίων λέει και είναι πολύ δυνατή ότι ο αριστερός εγκέφαλος, το αριστερό κομμάτι του εγκεφάλου μοντελοποιεί, του αρέσει η αφηρημένη σκέψη, του αρέσει η ανάλυση και το ένα στην ένα δύο, του αρέσει ο έλεγχος, του αρέσει το πλάνο, του αρέσει τα συστήματα τα οποία είναι συγκεκριμένα και μπορεί να κουνάει το ένα μέρος και εδώ. Δεν του αρέσουν οι άνθρωποι, δεν του αρέσει η φύση, δεν του αρέσει η πολυπλοκότητα και η αβεβαιότητα. Ενώ το δεξί ημισφαίριο είναι αυτό που αγαπάει τους ανθρώπους, η ενσυναίσθηση, ζει πιο πολύ στον δεξί, συνδέεται με τη φύση. Πολλή πληροφορία που μπαίνουμε μέσα στον εγκέφαλο πρώτα πάει στον δεξί εγκέφαλο σαν ατόφια γνώση της πραγματικότητας και μετά περνάει στον αριστερό. Και λοιπόν υπάρχει αυτή η συνεχόμενη μάχη. Θα λέγαμε, όπως είπε ο Καζαντζάκης, η ψυχή μου είναι μια μάχη μεταξύ του καλού και του κακού και θα δούμε τι θα γίνει. Για την ευρωεπιστήμη έχουμε μια μάχη πραγματικότητας ανάμεσα στον αριστερό και στον δεξί εγκέφαλο. Ο αριστερός είναι ιδεαλισμός, πρώτα η σκέψη, πρώτα η ιδέα και μετά η πραγματικότητα. Ο δεξής, πρώτα η πραγματικότητα. Μάλιστα να σας πω κάτι εκπληκτικό. Ο αριστερός εγκέφαλος μας διαχωρίζει από τους άλλους. Η ιδέα και η αίσθηση της ατομικότητας, του ότι ο Νίκος δεν είναι το ίδιο με το περιβάλλον του. Ο Νίκος έχει συγκεκριμένα σύνορα που τον κάνουν ένα ξεχωριστό αυτόνομο από την πραγματικότητα. Αυτό είναι το αριστερό το κεφάλι. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο και ένα πολύ ωραίο TED βίντεο της Jill Taylor. Είναι μια νευροεπιστήμονας, φοβερή νευροεπιστήμονας, η οποία έπαθε εγκεφαλικό όταν ήταν νευροεπιστήμονας στο αριστερό κομμάτι του εγκεφάλου της. Άρα η αριστερή σκέψη νεκρώθηκε. Και η δεξιά αφέθηκε ελεύθερη και αισθάνθηκε, όταν το περιγράφει είναι εκπληκτικό, εγώ δακρύζω κάθε φορά που λέω και το βίντεο και το βιβλίο είναι εκπληκτικό, αισθάνθηκε ότι πλέον δεν υπήρχε σύνορο ανάμεσα σε αυτήν και στον κόσμο. Ήταν το ένα.
ήταν μια ολότητα. Ακούμπησε το χέρι της στον τοίχο και δεν υπήρχε διαφορά μεταξύ τοίχου και χεριού. Ήταν όλο ένα είναι. Και πολλές θρησκευτικές εμπειρίες είναι βασικά εμπειρίες του δεξιού εγκεφάλου, όταν αφήνεται λίγο ελεύθερος από την σκέψη, την πολύ μαθηματική και πολύ συγκεκριμένη ένα συν ένα σκέψη του αριστερού εγκεφάλου. Άρα λοιπόν η ανθρώπινη συζήτηση του είμαι άτομο είτε μέρος ενός συνόλου, και φυσικά χρειαζόμαστε και τα δύο. Θα σου το πω και δεν γίνεται να έχουμε μόνο το ένα και το άλλο. Όμως το μεγάλο debate είναι ποιος είναι ο άρχοντας και ποιος είναι ο ακόλουθος. Όταν η κοινωνία βάζει τον αριστερό άρχοντα και τον δεξιό ακόλουθο, γινόμαστε ατομιστές, έχουμε πάρα πολλά κοινωνικά, ψυχολογικά φαινόμενα κτλ. Υπάρχουν δηλαδή πολλές φωνές και η δικιά μου που λένε ότι ο δεξής εγκιάβλος πρέπει να μπει σαν άρχοντας και ο αριστερός να γίνει... Δηλαδή αυτά που λέτε, αυτά που περιγράφετε, μπορείτε να τα ελέγξετε? Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος λειτουργεί, ας πούμε, τον αριστερό εγκέφαλο έτσι, από φύση του. Ναι, ναι. Μπορείτε να παρέμβετε ως νευροεπιστήμονες και να τον κάνετε να λειτουργεί με κυρίαρχο τον δεξιό? Μετά θα σας κάνω μια ερώτηση από του φίλου μου του Ζαχαρία του Σκούρα, ο οποίος έκανε μια ερώτηση εδώ στο Facebook, γιατί μεταδίδεται η συζήτησή μας και από το Facebook, εκτός από την ιστοσελίδα. Λέει ο κύριος Σκούρας, είναι καθηγητής γενετικής. Η συμπεριφορά εξαρτάται άμεσα από το τι επιτρέπει το περιβάλλον να εκφραστεί. Άρα, άμα η κοινωνία επιβάλλει κάτι, αυτό και θα απαντηθεί. Η φύση δεν είναι η κοινωνία, λέει ο Σκούρας. Το ξέρετε τον κύριο Σκούρα? Όχι, δεν είχα την ευκαιρία, αλλά πολύ χαίρομαι να τον γνωρίσω εδώ. Λοιπόν, όσον αφορά το πώς αντιλαμβάνεται την νευροεπιστήμη, να ξεκινήσουμε την ερώτηση ή να πάμε στη δικιά σας, τι θέλετε? Ό,τι θέλετε, τώρα έτσι πώς τα κάναμε. Ναι, λοιπόν, για την νευροεπιστήμη και για πολλούς επιστήμονες που ασχολούνται με την ανθρώπινη συμπεριφορά και τη λήψη αποφάσεων. Απλώς θα σας παρακαλούσα να μας βοηθήσετε. Πάλι, θέλει, ωραία, πολύ ωραία. Κάτι λοιπόν, κάντε. Πέφτει λίγο το μικρόφωνο προς τα πίσω, καλά κάνετε και με το λέτε. Λοιπόν, ο εγκέφαλος είναι το βασικό όργανο στον άνθρωπο και όχι μόνο στον άνθρωπο, και σε άλλα όπου υπάρχουν νευρώνες. Είναι ένα κέντρο το οποίο μπορεί να πάρει απόφαση και να την εκτελέσει πάρα πολύ γρήγορα. Γι' αυτό όταν έχουμε έναν οργανισμό ο οποίος είναι πολύπλοκος, δηλαδή δεν είναι οργανισμός του ενός κυττάρου, όταν είναι πολυκυττάρικος και πολύπλοκος οργανισμός με πάρα πολλά μέρη, για να μπορέσει αυτός ο οργανισμός να ανταπεξέλθει γρήγορα, δηλαδή θέλω να σας πω, κάθεστε σε έναν δρόμο και πάει να σας χτυπήσει το αυτοκίνητο. Ούτε θα το σκεφτείτε. Ο εγκέφαλος θα σας κάνει να πηδήξετε έξω από την κατεύθυνση του αυτοκίνητου και θα πείτε μετά, πω, τι έγινε, όχι, θα με χτυπήσει το αυτοκίνητο. Άρα, ό,τι ζωντανά όντα είναι πολύπλοκα, χρειάζονται να κινήσουν πολλές διεργασίες για να αντιδράσουν, χρειάζονται ένα κέντρο λήψεων αποφάσεων και υποκίνησης συμπεριφοράς. Αυτό λοιπόν το κέντρο είναι ο εγκέφαλος. Γιατί δεν έχουν τα δέντρα εγκέφαλο? Δεν έχουν τα δέντρα εγκέφαλο. Καλά, δεν ξέρουμε, μπορεί να έχουν. Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλά. Όχι, δεν έχουν εγκέφαλο με την έννοια των νευρώνων και επίσης δεν έχουν ένα διοικητικό κέντρο. Έχουν πάρα πολύ ωραία συστήματα, τα οποία όμως είναι αλληλένδετα αλλά ανεξάρτητα. Δεν υπάρχει ένα κέντρο το οποίο όλα τα συστήματα που πηγαίνουν πολλές πληροφορίες πάνω και κάτω συγκεντρώνεται. Αυτό το ξέρουμε. Okay. Όλα τα φυτά δεν έχουν. Γιατί το δέντρο δεν χρειάζεται να πηδήξει μπροστά από ένα τάβρο ή από ένα λιοντάρι που θα του πει, οπότε δεν χρειάζεται να αντιδράσει γρήγορα. Ξέρετε γιατί τα λέμε στα αγγλικά τα ζώα animals? Γιατί η αγγλική λέξη είναι animals? Γιατί το animals σαν αγγλική λέξη προέρχεται από το άνιμα. Το άνιμα στα λατινικά σημαίνει ψυχή. Άρα κάτι που κινείται χρειάζεται ψυχή. Τι χρειάζεται? Κέντρο αποφάσεων, το οποίο πολύ γρήγορα θα κάνει την έναρξη των διεργασιών που θα σε κάνει να κινηθείς. Δεν χρειάζεσαι κίνηση, και μάλιστα υπάρχει και ένας νευροεπιστήμονας που το έχει αποδείξει αυτό με πολλές βιολογικές έρευνες. Αν δεν χρειάζεσαι άμεση κίνηση, δεν χρειάζεσαι βασικό κέντρο σε πολύπλοκους οργανισμούς. Φυσικά υπάρχουν τα βακτήρια τα οποία δεν έχουν κέντρο αποφάσεων, αλλά είναι πολύ, πολύ απλός οργανισμός. Δεν χρειάζεται να κουνήσει πολλούς μυς και να έχει πολλά συστήματα νευρώνων και νευρικού συστήματος. Χρειάζεται να έχει μια βασική πολυπλοκότητα ένας βιολογικός οργανισμός για να χρειάζεται εγκέφαλο. Αλλιώς δεν χρειάζεται εγκέφαλο και κινείται χωρίς τον εγκέφαλο, όπως σας είπα, τα βακτήρια. Λοιπόν, άρα, τι είναι ο εγκέφαλος? Ο εγκέφαλος είναι το όργανο μέσα μας το οποίο προσπαθεί να μεγιστοποιήσει την πιθανότητα της επιβίωσής μας, να μας κάνει να ζήσουμε, να μην πεθάνουμε, και να μας βοηθήσει να μεγιστοποιήσουμε και τα αποτελέσματά μας ως μέρος ενός συνόλου. Ξέρουμε.
είμαστε κοινωνικών. Το έχει πει και ο Αριστοτέλης. Σωστά, Δημήτρη? Γιατί ο Δημήτρης είναι πολύ καλός με τους αρχαίους φιλόσοφους. Πολύ καλύτερα από ότι εγώ. Λοιπόν, άρα ο εγκέφαλος πρέπει να παίρνει πολλές αποφάσεις. Ξέρετε πόσες αποφάσεις παίρνει ο εγκέφαλος? Μέχρι και 2.000 το δευτερόλεπτο για να πετύχει όλα αυτά. Άρα τι κάνει, και πολύ σωστά μας είπε ο κύριος στην ερώτηση. Παίρνει πληροφορίες από το εξωτερικό περιβάλλον μέσω των αισθήσεών μας, μάτια, αυτιά. Παίρνει πληροφορίες από το εσωτερικό σύστημα μέσω του νευρικού σύστημα, δηλαδή αντιλαμβάνεται σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή το σώμα, και συνδυάζει την εσωτερική πληροφόρηση, την εξωτερική πληροφόρηση και συγκεκριμένα πρωτόκολλα που έχει ήδη μέσω του με τη γενετική, θα σας πω μερικά, με τη γενετική αλλά και άλλα, μέσω κάποιων εμπειριών που είχατε, γιατί κάποιες εμπειρίες έχουν μάθει στον εγκέφαλό σας τι δουλεύει και τι όχι. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνει ένα φοβερό υπολογισμό. 10 δις bits πληροφοριών μπαίνουν μέσα από μέσα και έξω, συνδυάζει με γενετική πληροφορία, πολύ σημαντική γενετική πληροφορία. Ξέρετε το ότι το 70% του temperament, πώς θα το λέγαμε, Δημήτρη, το temperament στην Ελλάδα. Συμφοράς. Όχι, είναι αν είναι κάποιος οξύθυμος ή όχι, ας πούμε. 75% temperament έχει βρεθεί, 70% εξαρτάται από το DNA σας. 40% Τζόσεφ Λεντού είναι ο βασικός νευροεπιστήμονας που ασχολείται με τα συστήματα του φόβου, την αμυγδάλη κτλ. Είναι ο νούμερο ένα στον κόσμο. Αυτός λοιπόν λέει ότι 40-50% του πώς αντιδράτε στο φόβο είναι γενετικό. Το υπόλοιπο το έχει μάθει ο εγκέφαλός σας μέσω της εμπειρίας του κοινωνικού γίνεστε, τι σας έχει μάθει η κοινωνία από μικρό, αλλά και των συγκεκριμένων εμπειριών που έχετε στη ζωή σας. Άρα λοιπόν ο εγκέφαλος αυτό κάνει, δεν είναι κάτι παράξενο. Εγκέφαλος πρέπει να πάρει όλη αυτή την πληροφόρηση, να τη συνδυάσει με γενετικές πληροφορίες, με κοινωνικές πληροφορίες και με προσωπικές πληροφορίες, αυτή είναι η τρεις κύκλοι, και να πει κάνω αυτό. Γιατί αυτό θα μου μεγιστοποιήσει το αποτέλεσμα που έχω για τον συγκεκριμένο οργανισμό που ονομάζεται Νίκος ή Δημήτρης, και όχι μόνο, και οικογένεια. Για τον συγκεκριμένο οργανισμό που ονομάζεται κόρη μου και σύζυγός μου, ή για τη συγκεκριμένη ομάδα που ο εγκέφαλος μου θεωρεί ότι ανήκω. Γιατί μην ξεχνάτε, όπως είπαμε, ο άνθρωπος είναι κοινωνικός. Γιατί ο άνθρωπος ζει σε κοινωνίες? Τι συμβαίνει στους ανθρώπους που δεν ζουν σε κοινωνίες? Τι συμβαίνει, γιατί τώρα είναι και σχετικό με το social distancing, που πιστεύω λάθος το λέμε social distancing, είναι physical distancing. Social μπορούμε ακόμα να έχουμε, όπως έχουμε να μιλάμε τώρα. Λοιπόν, ποια είναι η χειρότερη απόφαση που μπορείτε ή τιμωρία που μπορεί να έχετε ενώ είστε σε μια φυλακή? Είστε ήδη σε φυλακή. Πώς μπορεί κάποιος να σας τιμωρήσει μέσα σε μια φυλακή? Τι κάνουν στους φυλακισμένους που κάνουν κάτι κακό μέσα στη φυλακή? Τους βάζω σε απομόνωση. Η απομόνωση είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί στον εγκέφαλο. Ξέρετε τι συμβαίνει στον εγκέφαλό σας όταν έχετε φυσική και κοινωνική απομόνωση? Αρχίζουν και κλείνουν φοβερές διεργασίες και φοβερά δέντρα νευρώνων που σας κάνει αυτό που είστε εσείς. Και μετά παίρνει χρόνο να τα ξαναχτίσετε. Άρα λοιπόν είμαστε κοινωνικό. Μέσω της εξελεκτικής πορείας μας ο άνθρωπος έχει καταλάβει ότι η πιθανότητα επιβίωσης του είναι πολύ μεγαλύτερη αν ανήκει σε μια κοινωνία και σε μια ομάδα από ότι αν είναι μόνος του στα βουνά. Γι' αυτό λοιπόν και πολλές περιπτώσεις που ο εγκέφαλος δεν λειτουργεί καλά, όταν αρχίζουμε και έχουμε παθήσεις, όταν οι νευρώνες πεθαίνουν, έχουμε πολύ ντοπαμίνη, πολύ λίγο ντοπαμίνη, ξέρετε, σχιζοφρένεια ή Πάρκινσον, αρχίζει και δεν έχουμε καλές κοινωνικές σχέσεις. Ο αυτισμός, επίσης, ως μια νευροατυπική κατάσταση, έχει επίπτωση στον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος δημιουργεί σχέσεις σε μια κοινωνία. Γι' αυτό λοιπόν και το δεξί ημισφαίριο, που πιο πολύ δημιουργεί αυτές τις ενώσεις με άλλους ανθρώπους, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το έμπαθι, η ενσυναίσθηση και όλα τα άλλα που συζητάμε. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι. Τώρα, αυτό μπορεί και να μην το έχετε, να μην σας έχει απασχολήσει, αλλά επειδή εμένα με απασχολεί, σας το ρωτώ παρενθετικά. Λειτουργεί κβάντικα ο εγκέφαλος? Τι κλασικά σας έχει απασχολήσει αυτό το ερώτημα? Φυσικά, φυσικά. Και είναι ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα, νομίζω, και ο Δημήτρης μπορεί να συνεισφέρει αυτό όσον αφορά την κβαντική. Αλλά μπορεί να ξεκινήσει. Μηχανική... Ναι, ίσως θα με ενδιαφέρει να ακούσει και την άποψή του για την κβαντική και τη βιομηχανική. Λοιπόν, κύριε Λακασά, βιομηχανική επανάσταση. Για πείτε μας, κβαντικά λειτουργεί? Εγώ θεωρώ πως ναι, σαφώς ναι. Δηλαδή, ο εγκέφαλος, όσο το γνωρίζουμε, ο Νίκος το ξέρει βέβαια καλύτερα, αλλά αποτελείται από 80 δισεκατομμύρια νευρώνες. Και θα ήταν, θα το πω διαφορετικά, δεν θα μπορούσε να λειτουργεί ο εγκέφαλος
εγκέφαλος αν δεν είχε κβαντική νευροτεχνολογία μέσα του. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Αυτό το οποίο θέλω να πω εγώ είναι το εξής. Συμφωνώ απόλυτα με τον Νίκο και με την... Καλά, να σας πω, κύριε Λακασά, και εγώ αυτή τη άποψη είμαι, αλλά ας είμαστε και λίγο επιφυλακτικοί, γιατί οι κλασικοί βιολόγοι θεωρούν ότι δεν λειτουργεί κβαντικά. Υπάρχει μια αναδυόμενη προσέγγιση ότι ο εγκέφαλος λειτουργεί κβαντικά. Νομίζω ότι η απάντηση στο ερώτημα είναι το εξής, ότι σήμερα πόσο της εκατό της γνώσης έχουμε για το πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Εάν μας πούνε ότι γνωρίζουμε τον εγκέφαλο σε επίπεδο 80%, θα πούμε πως ναι, δεν λειτουργούν κβαντικά. Θεωρώ όμως ότι το ποσοστό γνώσης που έχει αυτή τη στιγμή η ανθρωπότητα ή οι επιστήμονες πάνω στη λειτουργία του ανθρωπίνου εγκεφάλου είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Και σίγουρα είναι κάτω του 50%. Μάλιστα. Εσείς τι λέτε, κύριε Δημητριάδη? Εντάξτε, με έχει απασχολήσει τελευταία αυτό το ερώτημα και δεν μπορεί να μην απασχολεί κάποιον από τη στιγμή που από τη μια έχουμε την κλασική φυσική επιστήμη και το πώς μηχανολογικά λειτουργεί ο κόσμος και τα τελευταία χρόνια έχει βγει η κβαντική μηχανική και φυσική, η οποία αλλάζει πάρα πολλά πράγματα. Αυτό όμως που έχω καταλάβει εγώ, γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι έχω καταλάβει 100% τι συμβαίνει στην κβαντική και υπάρχουν καθημερινά κιόλας έρευνες, θέλω να πω το εξής. Πλέον δεν βλέπω την κλασική και την κβαντική σε σύγκρουση. Έτσι το βλέπα λίγο πιο παλιά, ότι θα είναι ή κλασική φυσική ή κβαντική. Νομίζω ότι και διαβάζοντας κάποια πράγματα στην παγκόσμια βιβλιογραφία, αρχίζει και γίνεται κάποια παγκόσμια συμφωνία στην επιστήμη, consensus, ότι και τα δύο συμβαίνουν την ίδια στιγμή. Απλά αλλάζει η οπτική γωνία. Δηλαδή η Νευτόνια Δημοκρίτια, εμείς θα πούμε, έλεγες, γιατί πάει λίγο πιο παλιά, δεν ήταν πρώτο σαν εύκολο, φυσική, δεν σημαίνει ότι δεν ισχύει για τον μακρό κόσμο που βλέπουμε. Ισχύει και μάλιστα πάρα πολλές από τις υποθέσεις που έχουμε κάνει και του Άινστάιν τελευταία. Στο μακρό κόσμο ισχύει, στο μικρό κόσμο δεν ισχύει. Μπράβο, ακριβώς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ό,τι ισχύει στον μακρό κόσμο ακυρώνει τον μικρό κόσμο ή ότι ισχύει στον μικρό κόσμο ακυρώνει τον μακρό κόσμο. Αυτή τη άποψη είμαι. Οπότε δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο ή τουλάχιστον δεν θα φτάσουμε σύντομα όπου θα αντικαταστήσουμε τη κλασική φυσική με την κβαντική. Νομίζω ότι τα μυαλά του μέλλοντος και ίσως με μεγάλη βοήθεια από τις καινούργιες τεχνολογίες και τους αλγόριθμους και την artificial intelligence θα μας βοηθήσει να βρούμε πώς αυτά τα δύο συνδυάζονται καλύτερα. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε αρκετά καλά την κλασική φυσική, αν και ανακαλύπτουμε και καινούργια πράγματα εκεί, ιδίως για την πώς λειτουργεί το σύμπαν. Αλλά υπάρχει ένας φοβερός ίστρος να ανακαλύψουμε πιο πολλά και ένα excitement για το τι βρίσκουμε στην κβαντική. Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι το ένα... Οπότε νομίζω παραδοσιακά έχουμε φτάσει σε ένα καλό επίπεδο να καταλαβαίνουμε τον εγκέφαλο. Φυσικά καινούργια πράγματα. Ξέρετε, στο τέλος του 2019, ένας Έλληνας, αλλά ζει στην Αυστραλία, νευροεπιστήμονας, πολύ έμπειρος, ανακάλυψε καινούργιο κομμάτι στον εγκέφαλο. Νομίζαμε ότι τα έχουμε ανακάλυψει όλα. Και βρήκε ένα πολύ μικρό κομμάτι, το οποίο δεν το περιμέναμε να είναι ξεχωριστό κομμάτι. Βάλε φυσικά μικροσκοπικό. Άρα ακόμα υπάρχουν εκπλήξεις να περιμένουν στον εγκέφαλο. Φυσικά είμαστε ανοιχτοί και κάθε μέρα βρίσκουμε καινούργια πράγματα. Αλλά δεν νομίζω ότι η κβαντική θα ακυρώσει. Δηλαδή, νομίζω ότι θα την βοηθήσει να καταλάβουμε καλύτερα και κυρίως να συνδυάσουμε τις δύο. Μια ακόμη ερώτηση από αυτές που παίρνω στο Facebook και μετά θα σας ρωτήσω για να αρχίσουμε σιγά σιγά να την ολοκληρώνουμε. Γιατί άμα περνάει πολύ τη μια ώρα, μετά ο εγκέφαλος αρχίζει και αντιδρά. Σου λέει λοιπόν, Παναγιώτης Μανολάκος, η ερώτηση προς τον κύριο Νικολαίδη. Αν είναι μετρήσιμη η διαφορά μεταξύ πραγματικής αίσθησης, σκέψης, υπολογισμού και εκφρασμένης θέλησης, τότε μπορούμε να κάνουμε συγκριτική έρευνα της αποτελεσματικότητας της κοινωνικής νόρμας μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών? Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και τεράστια ερώτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ερώτηση. Θέλουμε μια ειδική εκπομπή γι' αυτό. Να την πάρουμε λίγο ένα-ένα και να προσπαθήσουμε έτσι πολύ σύντομα να την απαντήσουμε.
Και παλιότερα λίγο η ψυχολογία ως ψυχολογία και τώρα η νευροεπιστήμια κάνουν φοβερές έρευνες. Άμα δείτε τι είδους έρευνες γίνονται, θα εκπλαγείτε. Δηλαδή έχουν γίνει έρευνες οι οποίες δείχνουν παραδείγματος χάρη ένα πράγμα στο αριστερό μάτι και άλλο πράγμα στο δεξί μάτι. Ξέρετε, ο εγκέφαλος, τα ημισφαίρια που είπαμε, ελέγχουν το αντίθετο κομμάτι του σώματός σας. Δηλαδή, το δεξί μου ημισφαίριο ελέγχει το αριστερό κομμάτι του σώματός μου και το αριστερό το δεξί. Δεν ξέρουμε ακριβώς γιατί η φύση το επέλεξε αυτό, αλλά δεν το κάνει γραμμικά, το κάνει χιαστά. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι ασθενείς, οι οποίοι παλιότερα, ξέρετε, όταν είχε κάποιος επιληψία, για να μην πάει το επιληπτικό επεισόδιο από τον ένα ημισφαίριο στο άλλο, ο τρόπος ήταν λίγο βάρβαρος, να κόψουμε το κομμάτι που ενώνει τον αριστερό με το δεξί εγκέφαλο. Πραγματικά να ξεκολλήσουμε το μισό από το άλλο μισό. Και λέγεται το corpus callosum, αυτό το κομμάτι που σύνδεσαι. Αυτό λοιπόν έδωσε ευκαιρία σε επιστήμονες και σε ένα από τους αγαπημένους μου, τον Μάικλ Γκαζανίκη, να ελέγξει όταν βλέπει ο αριστερός εγκέφαλος κάτι ή όταν βλέπει ο δεξής. Πώς αντιδράει το άλλο μισό, γιατί δεν έχει μεταφερθεί η πληροφορία. Δεν έχουν αλλάξει πληροφορίες ότι αυτό είδα και αυτό έκανα. Έτσι λοιπόν κλείνουν το δεξί μάτι, οπότε ο αριστερός εγκέφαλος δεν ξέρει τι γίνεται και ζητάνε στον ασθενή να σηκωθεί πάνω, να κάνει κάποιες ενέργειες με κάποια πολύ συγκεκριμένη αιτία. Κάντο γι' αυτό. Ανοίγουν μετά το αριστερό μάτι, βλέπει το αριστερό μάτι ότι έχει σηκωθεί, ότι έχει γίνει κάτι και λέει γιατί το έκανες. Και αρχίζει λέει ό,τι να είναι. Και όχι μόνο λέει ό,τι να είναι, α, το έκανα γιατί ήθελα να σηκωθώ, α, το έκανα γιατί αισθάνθηκα. Ενώ στην ουσία έγινε γιατί πήρε μια εντολή το άλλο κομμάτι του εγκεφάλου. Λοιπόν, ο Καζανίκα ανακάλυψε ότι έχουμε μια διεργασία στον εγκεφαλό, η οποία την ονόμασε, είναι φοβερό την ονόμαση, ο ερμηνευτής, interpreter. Και στην ουσία απέδειξε ότι οι σκέψεις που έχουμε στο συνειδητό μας, ακόμα και οι προθέσεις, είναι πολύ σημαντική λέξη, intentionality, τι θα κάνω ή δεν θα κάνω, ή οι επεξηγήσεις, γιατί έκανα, γιατί δεν έκανα, στην ουσία είναι άσχετες προσπάθειες του ερμηνευτή να εξηγήσει κάτι που ο εγκέφαλος έκανε από μόνος. Και φυσικά το πιστεύει, δεν το λέει για ψέματα, δεν έχει καν την αίσθηση ότι ψευδεύεται. Αλλά έχει αναπτυχθεί από την εξελικτική πορεία ως ένα πολύ ζωντανό κομμάτι. Έχει επίσης τον έλεγχο της γλώσσας, κυρίως του τεχνικού κομματιού της γλώσσας, την σύνταξη και την γραμματική. Και μιλάει, εξηγεί. Αλλά αυτή είναι η εξήγηση και ομιλία. Και τώρα το συνδέεται με το οποίο είπαμε πριν. Θυμάστε, με ρωτήσατε τι θα πιστέψετε, τι θα πω εγώ σαν Παντελής ή τι είπε ο εγκεφαλός μου. Δεν μπορώ να πιστέψω τι μου λέτε σαν Παντελής, γιατί στην ουσία πιστεύω τον ερμηνευτή. Και ο ερμηνευτής έχουμε αποδείξει έτσι κι αλλιώς λέει ότι να είναι. Όπως έγιναν άλλα πειράματα, πολύ συχνά, που δείχνουν στα υποκείμενα εικόνες, οι οποίες είναι πολύ γρήγορες, οπότε δεν τις πιάνει το συνειδητό της. Πιάνει όμως ο εγκέφαλος, γιατί όπως είπαμε λειτουργεί σε άλλους χρόνους. Όπως παραδείγματος χάρη σας δείχνουν εικόνες τρομακτικές. Δηλαδή ένα φίδι, μια αράχνη. Αλλά εσείς συνειδητά δεν τις βλέπετε. Ξαφνικά με μηχανήματα που σας έχουμε δικτυώσει, αρχίζει και χτυπάει πιο δυνατά η καρδιά σας, αρχίζετε και υδρώνετε, αρχίζετε και παίρνετε ένα, πώς λέμε, fight, flight και freezing. Τα τρία F, οι βασικές αντιδράσεις στο φόβο. Εσείς δεν έχετε καμία επίγνωση. Τις μετράμε όμως στο σώμα. Δηλαδή, ήδη το έχει καταλάβει ο εγκέφαλος. Ήδη το έχει πιάσει και ήδη σας προετοιμάζει να αντιδράσετε με τους μη σας. Εσείς αγρών αγοράζουν. Άρα λοιπόν έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες, οι οποίες καταλήγουν στο ίδιο σημείο. Η σκέψη, η συνειδητή σκέψη που βιώνουμε καθημερινά, δεν έχει τις δυνατότητες και τους ρόλους που τις δίναμε παλιά. Έχει κάποιο. Τώρα, πώς αλληλεπιδράτε, ελπίζω να πιάσα λίγο την ερώτηση, πώς αλληλεπιδράτε αυτό σε κοινωνικό επίπεδο και σε διαφορά πολιτισμών, φοβερή συζήτηση και μεγάλη. Πολύ μικρό παράδειγμα. Με την εταιρεία μου κάνουμε έρευνες νευρομάρκετινγκ σε πάνω από 25 χώρες. Κάνουμε πάρα πολύ στην Ελλάδα. Η Ελλάδα το τελευταίο χρόνο έχει αγκαλιάσει το νευρομάρκετινγκ και ήδη έχουμε πολύ καλούς πελάτες. Όπως και σε πολλές χώρες που σας ανέφερα. Λοιπόν, κάνουμε παραδείγματος χάρη έρευνα για το ίδιο brand, για την ίδια εταιρεία, για το ίδιο προϊόν, σε τρεις διαφορετικές χώρες της πρώην Ιουγκοσλαβίας. Ας πούμε Κροατία, είναι και πολύ πρόσφατο παράδειγμα, Κροατία, Σλοβενία, Σερβία. Το ίδιο brand που το ξέρουν όλοι, η ίδια διαφήμιση. Θα δείτε ακόμα και κουλτούρες που είναι πολύ κοντά και πολύ συνδεδεμένα και ζήσανε κάτω και από το ίδιο πολιτικό σύστημα, οι Κροάτες με τους Σλοβένους και τους Σέρβους, ο εγκέφαλος αντιδράει πάρα πολύ διαφορετικά. Ακόμα και για ένα προϊόν, φανταστείτε, σε πολύ σημαντικά ζητήματα. Άρα, θυμάστε τι είπαμε πριν. Γενετική, κοινωνικοπολιτισμικό, γίγνεσθε
και προσωπικές εμπειρίες. Είναι τα τρία βαρέλια πληροφοριών που θα πάει ο εγκέφαλος να αποτύξει για να πάρει την απόφαση που πρέπει να πάρει στο μικροδευτερόλεπτο. Το κοινωνικοπολιτικό ζήτημα παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και έχουν γίνει έρευνες. John Birch είναι ένας από τους βασικούς, νομίζω John Birch, από τους ειδικούς του υποσυνειδήτου, του ασυνειδήτου, έχει κάνει πολλές έρευνες να επηρεάσει πώς τα στερεότυπα που έχουμε, πώς αντιλαμβανόμαστε άλλες κουλτούρες ή το θεωρεί η κουλτούρα μου ότι εγώ είμαι καλός ή όχι. Φανταστείτε, κάνανε έρευνα σε μαθητές, τους οποίους υπήρχαν κάποιοι Αφροαμερικανοί φοιτητές, μαθητές, και τους είπαν: απαντήστε σε αυτά τα μαθηματικά ερωτήματα. Και απαντήσαν πάρα πολύ καλά, πήραν πολύ μεγάλους βαθμούς. Όμως, όταν άλλο γκρουπ, φυσικά δεν μπορείς να πάρεις το ίδιο, αλλά στο ίδιο, με τους ίδιους κανόνες. Άλλο γκρουπ Αφροαμερικανών μαθητών, όταν τους είπαμε, κάντε πρώτα μια έκθεση σε ποια υποομάδα ανήκετε. Οπότε πρώτα είπαν: ναι, είμαστε Αφροαμερικανοί. Μετά πάνε να κάνουν τις ίδιες ασκήσεις και πετυχαίνουν λιγότερα. Δηλαδή, η ίδια η κοινωνικοπολιτική αντίληψη του σε ποια υποομάδα ανήκουμε σε μια κοινωνία και τι σημαίνει να ανήκω σε αυτήν την ομάδα, βάζει φραγμούς στις ίδιες τις ικανότητές μας. Όταν υπενθυμίζει σε κάποιον, το ίδιο το κάνανε και με παιδάκια ασιατικής καταγωγής στην Αμερική, που ξέρετε, οι ασιατικές καταγωγές θεωρούνται πάρα πολύ καλά στα μαθηματικά. Όταν τους υπενθύμιζαν ότι ήταν ασιατικοί, και ιδίως σε ανθρώπους που ήταν μισή ασιατική, μισή δυτική. Όταν τους υπενθύμιζαν ότι είναι Ασιάτες, κάνανε φοβερά αποτελέσματα στα μαθηματικά. Όταν τους υπενθύμιζαν ότι είστε πιο πολύ δυτικοί, έπεφτε η ικανότητά τους στα μαθηματικά. Είναι εκπληκτικό το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος και φοβερά. Επειδή σιγά-σιγά πρέπει να κλείνουμε. Απλά, εάν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο εδώ πάνω σε αυτό που λέει ο Νίκος, και είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε να μην χαθεί η εμπειρία. Όπως είπε ο Ρόλαντ Λανγκ, εάν καταστραφεί η εμπειρία, τότε και η συμπεριφορά μας θα γίνει καταστροφική. Και θέλω να πω και το εξής. Εμείς ως Think Tank, αυτό που μας απασχολεί είναι όχι μόνο στο μάικρο επίπεδο, το οποίο πάρα πολύ ωραία και πολύ γλαφυρά το παρουσίασε ο Νίκος, αλλά και σε μάκρο επίπεδο. Μας απασχολεί το γεγονός. Ποιο ήταν το μεγάλο, μεγάλο δίλημα της προηγούμενης γενιάς και του προηγούμενου αιώνα. Ήταν νεοφιλελευθερισμός ή ολοκληρωτισμός. Αυτό, εν πάση περιπτώσει, απαντήθηκε de facto. Ποιο είναι τώρα το ερώτημα το οποίο τίθεται με την εφαρμογή όλων αυτών των νέων εργαλείων που ανακαλύπτουν οι επιστήμονες. Κατά την ταπεινή μου άποψη, το μέγα ερώτημα το οποίο θα ταλαιπωρήσει η δική μας γενιά, αλλά και τη γενιά των παιδιών μας και από τα εγγόνια μας, είναι ανθρωποκεντρική ή ρομποτοκεντρική κοινωνία. Και εδώ καλούμαστε να απαντήσουμε. Υποτίθεται ότι αυτό ήταν το θέμα της σημερινής μας συζήτησης, αλλά όλα αυτά ήταν εισαγωγικά που κάναμε. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε άλλη μια ώρα, γιατί θα κουράσουμε τον κόσμο. Θα μας απαντήσει ο κύριος Δημητριάδης και βεβαίως θα έχουμε τη δυνατότητα να ξαναμιλήσουμε μαζί του, βάζοντας και εγώ στο ερώτημα που έφθασε ο κύριος Λακασάς και πώς μπορούμε να προφυλαχθούμε από εσάς, αν θέλετε να ελέγξετε το νου μας. Θα είμαι πολύ σύντομο. Θα λόγο στον κύριο Λακασά που συνδιοργανώνουμε αυτή την εκδήλωση να κάνει έναν επιλόγο και να το ολοκληρώσουμε, γιατί όπως σας είπα, μια ώρα αντέχει ο κόσμος να παρακολουθεί μια εκπομπή. Κοιτάξτε, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα, ειδικά πάρα πολύ. Ο Νίκος είναι ένας χήμαρος και εγώ το λέω και ανοιχτά, ευχαρίστως να κάνουμε και μια δεύτερη ενότητα, γιατί πραγματικά ανοίγει νέους τρόπους σκέψης. Να απαντήσω στο εξής. Να απαντήσω με το σκάκι. Εδώ και πάνω από δεκαετία, ο υπολογιστής νίκησε τον άνθρωπο στο σκάκι. Και πρόσφατα τον νίκησε και στο Go, που είναι το κινέζικο σκάκι, που είναι ακόμη πιο σύνθετο. Όμως προσέξτε, αν βάλεις από το ένα τραπέζι υπολογιστή με άνθρωπο και απέναντι τον υπολογιστή, θα νικήσει το ζεύγος υπολογιστής με άνθρωπο. Άρα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε σε όλα αυτά τα εργαλεία
αυτό που μαθαίναμε με τον Νίκο όταν σπουδάζαμε, τη λεγόμενη SWOT ανάλυση. Δηλαδή, ποια είναι τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία, ποιες είναι οι ευκαιρίες και ποιες είναι οι επιλέξεις. Να μπορέσουμε να κάνουμε focus στα δυνατά σημεία και στις ευκαιρίες. Και να μειώσουμε με τις γνώσεις που έχουμε μέσα στο DNA μας και έχει ο εγκέφαλος μέσα στο DNA μας, το οποίο το κληρονομήσαμε στις προηγούμενες γενιές, όλες εκείνες τις απειλές και όλα εκείνα τα αδύναμα σημεία. Και αυτό είναι που ονομάζεται σοφή διαχείριση της γνώσης. Μάλιστα. Να το σταματήσουμε εδώ. Φυσικά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημητριάδη. Κύριε Λακασά, ευχαριστώ και εσάς που κάναμε αυτή την πολύ εξαιρετική συνδιοργάνωση εκδήλωσης, δηλαδή το Think Tank του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος και για ανιχνεύσεις. Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Είστε ο Ιπανιδίν. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.